Μέχρι στιγμή έχουν ανακαλυφθεί 400 διαφορετικέ ορμόνε που με κάποιον τρόπο επηρεάζουν την όρεξη. Αν το σκεφτείτε αυτό, συνειδητοποιείτε γιατί είναι τόσο δύσκολο να αναπτύξουμε φάρμακα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την όρεξη μακροχρόνια. Πρακτικά σημαίνει ότι φτιάχνοντα ένα φάρμακο που μπλοκάρει τη μία ορμόνη, οι υπόλοιπε 399 τροποποιούνται ανάλογα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η ποσότητα τη τροφή που θα καταναλώσουμε δεν αλλάζει. Η πείνα μα δηλαδή παραμένει ίδια. Φυσικά δεν έχουν όλε οι ορμόνε την ίδια σημασία και μερικέ ορμόνε είναι αρκετά πιο σημαντικέ όπω η γρελίνη. Ένα γεύμα επηρεάζει τα επίπεδα γρελίνης στο αίμα και κατ' επέκταση αυτά επηρεάζουν την πείνα μα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι η προσδοκία μα για μια τροφή επηρεάζει την γρελίνη με έναν απρόσμενο τρόπο. Εξηγώντα αυτή τη διαδικασία, θα καταλάβετε γιατί ποτέ δεν πρέπει να τρώτε τίποτα που είναι διέτης. Για να καταλάβετε λίγο καλύτερα την έρευνα που θα αναφέρω σήμερα, πρέπει να πω δύο λόγια για την κρελίνη. Η κρελίνη παράγεται κυρίως από τα κύτταρα στο στομάχι μας όταν περάσει κάποια ώρα από το τελευταίο γεύμα. Όσο περνάνε οι ώρες από το τελευταίο γεύμα, η παραγωγή γρελίνης ανεβαίνει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε περισσότερη πείνα. Όταν η γρελίνη φτάσει αρκετά ψηλά, η πείνα μας είναι μεγάλη και μας αναγκάζει να φάμε κάτι. Όταν φάμε, τα επίπεδα γρελίνη επιστρέφουν στα χαμηλά. Οι έρευνε έχουν αποδείξει ότι το ίδιο γεύμα επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τη γκρελίνη στο αίμα, γιατί η, καταστολ... γιατί η καταστολή της παραγωγή τη εξαρτάται από την παρουσία θρεπτικών συστατικών στο στομάχι, δηλαδή υδατάνθρακων, λιπαρών και πρωτεϊνών. Αλλά όπω πάντα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι, τουλάχιστον φάνηκε σε ένα πείραμα που έδωσαν σε μια ομάδα ανθρώπων να δοκιμάσει δύο παγωτά. Οι συμμετέχοντε στι μελέτε δεν γνώριζαν ότι στην πραγματικότητα έτρωγαν ακριβώ το ίδιο παγωτό, γιατί του είχαν πει ότι το ένα παγωτό είναι η full έκδοση με όλα τα λιπαρά που περιέχει 620 θερμίδε, ενώ το δεύτερο παγωτό ήταν μια light έκδοση, μια έκδοση διέτη που είχε μόλις 140 θερμίδε. Θα περιμέναμε ότι εφόσον τρώμε το ίδιο φαγητό με τι ίδιε θερμίδε, την ίδια γεύση και την ίδια όψη, θα περιμέναμε η απάντηση του σώματό μα σε βιοχημικό επίπεδο να ήταν ακριβώ η ίδια. Στην πραγματικότητα όμω ήταν τελείω διαφορετική. Όταν τα άτομα έφαγαν την έκδοση του παγωτού που νόμιζαν ότι ήταν διέτη, δεν απάντησαν μόνο ότι ένιωσαν λιγότερο κορισμό και ότι πείνασαν πολύ πιο σύντομα μετά, αλλά αυτό επιβεβαιώθηκε και με τα επίπεδα τη γρελίνη στο αίμα του. Η απόκριση δηλαδή της γρελίνης στο αίμα ήταν τελείως διαφορετική ανάλογα με την προσδοκία του ατόμου για τις θερμίδες που περιέχει το γεύμα το οποίο θα φάει. Με απλά λόγια, αν τρώτε κάτι στο οποίο θεωρείτε ότι είναι διέτης, αυτό θα σας χορτάσει για λιγότερη ώρα ανεξάρτητα από τις θερμίδες που περιέχει. Καλύτερα λοιπόν να τρώμε τα φαγητά τα κανονικά, τα απλά, που γνωρίζουμε πώς λειτουργούν στο σώμα μας και να αποφύγουμε τα προϊόντα διέτης που μας ξεγελάμε ότι πεινάμε γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ.